Ναι, επειδή νοσή παρουσιάζει ο καιρός στην Κρήτη, φαίνεται ότι αυτό το βαρομετρικό θα χτυπήσει το νησί το επόμενο 48ωρο. Περισσότερα όμως θα μας πει ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας που είναι μαζί μας. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ήδη βιώνουμε τις πρώτες δυνατές νεροποντές. Βεβαίως να εφιστήσουμε την προσοχή των οδηγών που έχουν σκοπό να κινηθούν τις επόμενες ώρες στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Υπάρχει και μία ανακοίνωση από την πολιτική προστασία που καλεί τους πολίτες, παρά το lockdown, να περιορίσουν τις μετακινήσεις εφόσον αυτές μπορούν να γίνουν με το πρώτο φως της ημέρας. Ναι, καλό είναι, παρά το γεγονός ότι ολοκληρώνει σταδιακά τον κύκλο της και αυτό το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας. Το πρώτο ήταν την Πέμπτη. Το δεύτερο ξεκίνησε Παρασκευή απόγευμα και μας ταλαιπωρεί μέχρι και αυτές τις ώρες, όπου έχει μετακινηθεί προς την περιοχή του Ηρακλείου. Αυτή την ώρα βλέπουμε να υπάρχουν αρκετές βροχοπτώσεις στο νομό Ηρακλείου και στη συνέχεια θα δούμε να επεκτείνονται και προς το νομό Λασιθίου και από εκεί και μετά θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Δηλαδή εκτιμώ ότι οι επόμενες 2 με 4 ώρες θα είναι ώρες οι οποίες μπορεί να δούμε κάποια ένταση των καιρικών φαινομένων σε αυτές τις ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Παρ' όλα αυτά ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος, κλείνει πλέον ο επηρεασμός του βαρομετρικού χαμηλού, καθότι θα μετακινηθεί σιγά σιγά ανατολικότερα προς την Ανατολική Μεσόγειο και από αύριο κιόλας πολύ γρήγορα θα μπει, ενώ για τις ανατολικές περιοχές θα ξεκινήσει γενικά ο καιρός το πρωί, ας το πούμε ήπιος, καλός καιρός με κάποιες νεφώσεις, στα δυτικά όμως θα δούμε πολύ γρήγορα εκ νέου να αυξάνονται οι νεφώσεις και να ξεκινούν και πάλι τα φαινόμενα. Αυτή τη φορά όμως θα είναι εξαιτίας του βορείου ρεύματος, γιατί μπαίνει το βόρειο ρεύμα, καθώς το χαμηλό θα αποχωρήσει και θα ενισχυθεί μάλιστα και η έντασή του θα είναι σημαντική, σημαντικότερη από ό,τι είχαμε δει τις προηγούμενες φορές. Θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ στα Πελάγη και για τις δικές μας περιοχές. 8 με 9 ίσως δούμε στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο και μακάρι να είναι εκεί για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η ενίσχυση βέβαια αυτή θα επηρεάσει και τις νότιες περιοχές. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά, θα ξεκινήσουμε από τα δυτικά. Θα δούμε κάποιες αρχικές μικροεντάσεις του καιρού στο δυτικό τμήμα, αλλά πολύ γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και ανατολικότερα. Δηλαδή, από τη Δευτέρα και όλα στο μεσημέρι, θα δούμε τις βροχές να επεκτείνονται και ανατολικά στο νησί. Οι βροχές αυτή τη φορά και οι μικροεντάσεις του καιρού αναμένεται ότι θα προτιμήσουν περισσότερο βόρειες περιοχές του νησιού, μιας και το βόρειο ρεύμα θα ευνοήσει περισσότερο αυτή την κατάσταση. Κύριε Λέκα, να βάλτε μια ανατολική για να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή οι ανατολικές περιοχές της Κρήτης το τελευταίο διάστημα χτυπήθηκαν ανελαίητα, θα τολμήσω να πω, όπως παραδείγματος χάρη ο Δήμος της Χερσονήσου από θεομηνίες. Αυτό το βαρομετρικό που θα μας επηρεάσει από αύριο μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους πλημμυρικά φαινόμενα στις ήδη πληγήσεις περιοχές των προηγούμενων ημερών? Δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Το ότι θα έχουμε κάποιες βροχές περισσότερο, δεν σας κρύβω, τα μοντέλα εστιάζουν περισσότερο σε δυτικές περιοχές. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει ότι ό,τι και να λένε τα μοντέλα, κάποια στιγμή ο καιρός κάνει τις δικές του επιλογές. Θα δούμε λοιπόν κάποια φαινόμενα βροχών ανατολικότερα. Δεν δικαιολογεί, το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μια τέτοια ατμοσφαιρική διαταραχή τέτοιας έντασης που να δικαιολογεί τέτοιου είδους φαινόμενα πρώτερου διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση, όπως και εσείς πολύ καλά το είπατε, καλό είναι να προσέχουμε. Καλό είναι, έστω όταν έχει αυτές τις βροχές, μπορεί να είναι μικρά τα προβλήματα, είτε από κατολιστήσεις, είτε από νερά τα οποία συγκεντρώνονται σε μεγάλες ποσότητες. Καλό είναι να υπάρχει αυτή η προσοχή, γιατί τα καιρικά αυτά φαινόμενα, ναι, ξεκινάνε αύριο το μεσημέρι, όπως σας είπα, για τις ανατολικές περιοχές, θα διατηρήσουν όμως την παρουσία τους μέχρι και την Τρίτη το βράδυ, έστω περιοδικά, αλλά θα διατηρήσουν μέχρι την Τρίτη το βράδυ. Άρα ουσιαστικά από την Τρίτη το βράδυ και μετά επανέρχεται η βελτίωση του καιρού στην Κρήτη, κύριε Λέκα? Ναι, στη συνέχεια θα δούμε τον καιρό να βελτιώνεται από την Τετάρτη κιόλας. Ναι, μεν, όταν λέμε θα βελτιωθεί, όχι ότι θα δούμε άμεσα ηλιοφάνεια. Οι νότιες περιοχές θα είναι πιο τυχερές, γιατί εκεί πραγματικά θα έχει και λίγο ηλιοφάνεια. Οι βόρειες όμως περιοχές θα διατηρήσουν κάποιες νεφώσεις. Δεν φαίνεται ότι ευνοούνται φαινόμενα. Θα υπάρχουν όμως οι νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους μπορεί και από Πέμπτη κιόλας να δούμε να σπάνε, αλλά θα επανέρχονται, γιατί γενικότερα η ψυχρή αυτή αέρια μάζα θα διατηρήσει και χαμηλές θερμοκρασίες και θα δικαιολογεί τις όποιες νεφώσεις εμφανίζονται κυρίως στα βόρεια του νησιού.
Αλλά ο καιρός γενικά θα είναι πάρα πολύ καλός από την Τετάρτη και μετά και μέχρι τουλάχιστον τέλος της εβδομάδας, όπου θα δούμε μάλλον από την Κυριακή κάτι νέο ενδεχομένως να ξαναπλησιάζει το νησί μας. Βεβαίως, κύριε Λέκανε, πολύ νωρίς για να έχουμε μία εκ του ασφαλούς πρόβλεψη για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όχι ότι έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε, γιατί νομίζω ότι φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όμως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και ένας περίπατος με ήπιο καιρό έχει μια μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που να δίνουν μια αίσθηση για το πώς θα είναι ο καιρός λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα ή ακόμα και την ημέρα των Χριστουγέννων? Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, όπως το είπατε πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψουμε ιδιαίτερα για την ημέρα των Χριστουγέννων. Πάντως, εκείνο το που έχουμε να πούμε είναι ότι προς το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, ένα νέο σύστημα θα μας προσεγγίσει, το οποίο θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει πάλι με νοτιάδες, θα δώσει πάλι βροχές, θα δούμε αν έχει και εντάσεις. Αυτό δείχνει να κρατάει μέχρι τις 23 του μήνα. Στις 23 του μήνα ίσως μπει πάλι το βόρειο ρεύμα, αυτό δηλαδή που θα γίνει αύριο, και στη συνέχεια καλώς εχόντων των πραγμάτων από την παραμονή των Χριστουγέννων, ναι μεν θα διατηρείται το κρύο, αλλά γενικότερα ίσως περάσουμε, αισιοδοξούμε, δείχνουν τα μοντέλα κάτι τέτοιο, αισιοδοξούμε ότι μάλλον έχοντας παρέλθει το χαμηλό θα είμαστε σε μια καλή καιρική κατάσταση με κρύο που αρμόζει στην εποχή, αλλά γενικότερα οι συνθήκες φαίνεται ότι θα είναι καλές για την ημέρα του Χριστουγέννου. Μάλιστα. Μας δώσατε λοιπόν και κάποια στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς θα μιλήσουμε ξανά τις επόμενες ημέρες. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.